Μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη TV, ο ιατροδικαστή Αντώνη Παπαδομανολάκη εξηγεί ότι ο θάνατο τη 20χρονη Αλέκα Τσιλιγιάννη μέσα σε ασασέρ ξενοδοχείου στο Σταυρό Χανίων, που έκανε την πρακτική τη άσκηση, είναι σαφέ ότι οφείλεται σε ατύχημα και όχι σε παθολογικά αίτια. Η περιγραφή, ωστόσο, ότι πιθανότατα το κορίτσι πιάστηκε από κάποιο ρούχο τη που μάγκωσε στο ασασέρ και βρήκε τραγικό θάνατο από ατυχηματικό αμπαχωνισμό, φαίνεται ότι απομακρύνεται μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή σήμερα στο ξενοδοχείο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αποκλείεται να συμβαίνουν δύο σπάνιοι μηχανισμοί ασφυκτικού θανάτου. Ο ένα είναι ε, αυτό, γι' αυτό θέλω να μεταβώ αύριο να δω και το σημείο. Ο ένα είναι ένα είδο απαγχωνισμού, αλλά ω ατύχημα και μάλιστα σε περίπτωση που ο βρόχο δεν χρειάζεται να υπάρχει γύρω από το λαιμό. Μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και σε ένα κλαδί δέντρου. Μπορεί mm -hmm. αυτό που έχουμε ακούσει κατά καιρού, στα μωράκια που από τι κούνινες βγαίνουν τα κεφαλάκια του και μετά δεν μπορούν να τα βάλουν μέσα. Στραγ... Απαγχωνίζονται και αυτά είναι ήδη απαγχωνισμού κι αυτά. Και ένα δεύτερο μηχανισμό, πιο σπάνιο, είναι αυτό που λέμε η ασφυξία θέσεω, δηλαδή εγκλωβίζεται το σώμα μεταξύ ε, ανέδων των επιφανειών σε ένα πολύ στενό χώρο. Είναι δύο παρόμοιοι μηχανισμοί που μπορεί και αυτοί να οδηγήσουν σε διακοπή τη κυκλοφορία αίματο προ την κεφαλή και προ τον εγκέφαλο και συνεπώ την εγκεφαλική ανοξία που με τη σειρά τη θα κάνει αυτό που λέμε εγκεφαλική νέκρωση. Η αυτοψία διήρκησε αρκετή ώρα, καθώ πραγματοποιήθηκε λεπτομερή εξέταση του χώρου, που είχε σφραγιστεί και όπου κρύβονται οι απαντήσει για το μυστηριώδη θάνατο τη 20χρονη, που ήταν σπουδάστρια σε η έκτη Πάτρα και από τον Ιούλιο πραγματοποιούσε στο ξενοδοχείο την πρακτική τη. Αυτό που είχε αρχικά τονίσει ο κ. Παπαδομανουλάκη ήταν ο αποκλεισμό σε μεγάλο βαθμό του θανάτου από ποθολογικά αίτια, αλλά και εγκληματική ενέργεια, με τα σενάρια να συγκλίνουν στο τραγικό δυστύχημα που διαρευνώνται οι συνθήκε κάτω από τι οποίε τελικά σημειώθηκε. Σε αυτό που φαίνεται πάντω να καταλήγει η αυτοψία για τα στοιχεία που προέγονται είναι ότι η άτυχη 20χρονη πιάστηκε σε κάποιο στενό σημείο του ενελκυστήρα. Δυστυχώ για άλλη μια φορά θρυνούμε ένα θύμα. Από ό,τι αποδεικνύει από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εργατικό ατύχημα. Έτσι, αλλιώ είναι εργατικό ατύχημα γιατί είναι στο χώρο τη εργασία τη. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το ασθενσέρ στο οποίο έγινε το ατύχημα. Και αναμένουμε τα πορίσματά του να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου, από όπου καταγόταν η άτυχη 20χρονη Αλέκα Τσιλιγιάννη, ενώ αναστατωμένη δηλώνει και η διοίκηση του ξενοδοχείου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η σπουδάστρια εισήλθε για λόγου που ακόμα δεν είναι γνωστοί στο υδραυλικό αναβατόριο φορτίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων και εμπορευμάτων. Στη συνέχεια και υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε βρέθηκε εκεί μη έχοντα τι αισθήσει τη και διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο Άγιο Γεώργιος, όπου δυστυχώ κατέληξε. Είμαστε από την πρώτη μέρα σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαλέυκανση των συνθήκων που οδήγησαν σε αυτό το λυπηρό και τραγικό γεγονός. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς της».